Θέσαμε και μαζί με τους γονείς το ζήτημα των ασφαλών σχολείων. Δηλαδή, είπαμε ότι η κυβέρνηση είχε το χρόνο στην περίοδο της καραντίνας να πάρει μέτρα. Έστω και αυτή τη στιγμή μπορεί να πάρει μέτρα για ασφαλή σχολεία, τα οποία περιγράφουμε και στην ανακοίνωσή μας την οποία καταθέσαμε. Συζητήσαμε για το ζήτημα, μάλλον θέσαμε εμείς το ζήτημα της αξιολόγησης των μαθητών, των απουσιών κλπ. Κλπ. Στην περίοδο της τηλεκπαίδευσης. Θέσαμε το ζήτημα των αναπληρωτών του παραβόλου, αυτών που απορρίφθηκαν δηλαδή εξαιτίας του παραβόλου. Θέσαμε το ζήτημα της τεχνικής εκπαίδευσης και το ζήτημα της αλλαγής του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Η απάντηση που πήραμε βεβαίως ήταν ότι θα μεταφερθεί. Γιατί δεν ήταν και ο ίδιος υπουργός να μας δώσει κάποια απάντηση. Είπαμε ότι είναι απαράδεκτο και ότι αυτό έχει μεγάλη επίπτωση στην ψυχολογία των μαθητών. Η αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ βασικό, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς, που εμείς διαφωνούμε με τον τρόπο εισαγωγής. Δεν μπορεί εν μέσω πανδημίας και με τα ψυχολογικά προβλήματα των μαθητών που έχουν αυτή τη στιγμή και με, και με την υποτυπώδη εκπαίδευση που λέγεται τηλεκπαίδευση, γιατί να μην ξεχνάμε ότι αυτή η μαθησιακά αποτελέσματα έχει πολύ μικρά. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή λοιπόν να παίζει με την ψυχολογία των παιδιών και να αλλάζει το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Συμμετέχουμε στη διαμαρτυρία σήμερα εδώ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, οι γονείς αγωνιώντας για το άνοιγμα, για τον τρόπο με τον οποίο άνοιξαν τα σχολεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αποτέλεσμα όλων αυτών των μέτρων που δεν πήρε η κυβέρνηση είναι τα πρώτα δείγματα με το κρούσμα που υπάρχει σε σχολείο της Ευκαρπίας, αλλά ταυτόχρονα και με τα πολλά παράπονα από την πλευρά των γονιών για τους όρους με τους οποίους γίνεται το μάθημα μέσα στην τάξη, αφού και ο καιρός δεν βοηθάει και τα ανοιχτά παράθυρα δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα στους μαθητές. Ζητάμε και σήμερα, έστω και τώρα, η κυβέρνηση να ακούσει τα δίκαια αιτήματα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας και να πάρει μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών μέσα στην τάξη, με 15 παιδιά ανά τμήμα, περισσότερους εργαζόμενους στην καθαριότητα ώστε να καλυφθούν τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν και ταυτόχρονα προσλήψεις εκπαιδευτικών για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν ακόμα και σήμερα, και επίσης στο προγραμματισμό για το άνοιγμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να γίνει με όρους τέτοιους ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε τα παιδιά να επιστρέψουν και να μείνουν στο φυσικό τους περιβάλλον που είναι τα σχολεία, και αυτό να γίνει με όρους τέτοιους που θα εξασφαλίζει υγεία και για τους ίδιους αλλά και για τον περίγυρό τους. Εχθές συγκεκριμένα περιμέναμε να περάσει μια τροπολογία η οποία θα ευνοήσει εμάς τους εκπαιδευτικούς, τους απεκλεισμένους εκπαιδευτικούς του παραβόλου, μέσα από τον κύριο Βορύδη και το Υπουργείο Εσωτερικών. Τελικά δεν πέρασε η τροπολογία, όμως εμείς είμαστε εδώ να διαμαρτυρηθούμε και πάλι. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε, είτε στο δρόμο, είτε στα έντυπα, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, οπουδήποτε στο ίντερνετ, για να διεκδικήσουμε το δίκιο μας και αυτό το οποίο, αυτή την κατάφορη αδικία, η οποία πλήττει όλους εμάς, τις οικογένειές μας, και ευχόμαστε να υπάρχει κάποια στιγμή μια ενσυναίσθηση από την κυβέρνηση να μας ακούσει και να μας λύσει το πρόβλημα.